που είπατε ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο ανώνυμος, το ξεκινάω αντίστροφα, δεν θα έπαιρνε το δρόμο της υπόθεσης είτε ως προς τη μία είτε ως προς την άλλη πλευρά. Και αν αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα για τον κύριο Καρατζαφέρη, ή αν αποδειχθεί ότι είναι έτσι. Ναι, αυτό λέω. Οποιοδήποτε να είναι το αποτέλεσμα, το θέμα είναι ότι κινούμαστε από μια καταγγελία ενός ανώνυμου και το timing. Το τρίτο όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι ξαναέρχεται στην επιφάνεια αυτό που λέμε ότι τα πόθεν έσχες. Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή, ένας σοβαρός τρόπος ο οποίος αντιμετωπίζεται. Δεν γίνεται έλεγχος επί της ουσίας, ούτε ως προς το πόθεν, ούτε ως προς το έσχες. Θα συμφωνήσουμε απολύτως μαζί. Και το τελευταίο, για να είμαι επιγραμματικός, θα ήθελα να σας πω ότι φαίνεται και σε αυτό το τομέα ότι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στο πολιτικό σύστημα. Ήρθε η ώρα. Πάντως, εκείνο το οποίο έκανε εντύπωση είναι ότι μετά από τα όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν χτες, ο κύριος Καρατζαφέρης λέει ότι εγώ δεν φεύγω από την ηγεσία του κόμματος και ότι είναι μια υπόθεση που δεν είναι προσωπική μου υπόθεση. Πάντως, επί της ουσίας δεν μπαίνει σε καμία από τις δύο δηλώσεις του κύριου Καρατζαφέρη, και αυτό μπορούμε να το κριτικάρουμε, ότι και στις δύο δηλώσεις που έκανε, είτε ο ίδιος είτε ως με τον εκπρόσωπό του, όπως σας λέω, την υπαγόρευε, ήταν δίπλα. Η κυρία Κοκκίνου είναι για εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν, έτσι, με την οποία μιλάγαμε, και δίπλα της ήταν ο κύριος Καρατζαφέρης. Είναι ο άνθρωπός της. Δηλαδή. Λαϊκά να πούμε ότι για την Ταπαγκέρα σε καμία από τις δύο δηλώσεις δεν αναφέρθηκε. Μάλιστα. Κύριε Κασί. Καταρχήν.